Ο Νίκος Καραθανασόπουλος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΚΚΕ στην παρέα. Καλώς τον, καλημέρα. Καλημέρα κύριε Χουδαλάκη, σας και στους ακροατές. Καλώς σας, σας βρίσκω. Οι ραδιοφωνικές συζητήσεις είναι σύντομες, αλλά άμα ξέρεις θες να πεις τα λες. Αυτό είναι αλήθεια. Εκτές λοιπόν, εσείς τι συμπέρασμα βγάζατε, το bottom line που λένε σε καλά ελληνικά, τη θεσινή συζήτηση ποιο είναι για σας? Λοιπόν, κοιτάξτε, ο κύριος Πρωθυπουργός από τη μια μεριά προσπάθησε ανεπιτυχώς να διασκεδάσει τις σοβαρές ευθύνες που έχει για τις υποκοπές. Και η συγγνώμη του βεβαίως ήταν υποκριτική, γιατί υπερασπίστηκε με κάθε τρόπο το απαράδεκτο και αντιδραστικό θεσμικό πλαίσιο, το οποίο δίνει τη δυνατότητα να παρακολουθούνται όλοι. Ένα θεσμικό πλαίσιο το οποίο έχει διαμορφωθεί τις τελευταίες δεκαετίες στη χώρα μας και δεν είναι τίποτα άλλο παρά η μεταφορά των ευρωπαϊκών οδηγών στο ελληνικό δίκαιο. Προβοκατόρικη η παρέμβαση από την πλευρά μου. Δεν παρακολουθούνται όλοι. Εν δυνάμει όλοι μπορούν να παρακολουθούν. Ξέρετε, από τότε που ήμουν, πιτσιρικάς ρεπόρτερ, άκουγα διάφορα. Το Έσελον, για παράδειγμα, ήταν αυτό που ήταν πάνω από τα κεφάλια μας οι δορυφόροι που μπορούσαν να δουν τι ώρα πας τουαλέτα, ας πούμε. Και λέω, πραγματικά τώρα, δεν παρακολουθούν. Φανταστείτε από εκείνη την εποχή μέχρι τώρα, με την εξέλιξη της τεχνολογίας, με το διαδίκτυο και τις δυνατότητες τις οποίες δίνει και τα διάφορα κοινωνικά μέσα, και ταυτόχρονα με τις δυνατότητες που έχει ο οποιοσδήποτε που έχει την οικονομική δυνατότητα να προμηθευτεί τα λογισμικά τα οποία κυκλοφορούν και τα οποία επιτρέπουν τις παρακολουθήσεις. Άρα δηλαδή, δεν έχουμε να κάνουμε μόνο με την κρατική υπηρεσία πληροφοριών. Άρα, εδώ το και προ... με άλλες κρατικές υπηρεσίες έχουμε να κάνουμε ένα πολυπλόκαμο δίκτυο το οποίο διαπλέκονται και μυστικές υπηρεσίες και επιχειρηματικά συμφέροντα. Εσείς λοιπόν βάζετε το θέμα το θεσμικό πλαίσιο που επί της ουσίας νομιμοποιεί αυτή την κατάσταση που είναι υπαρκτή. Ακριβώς. Αυτό είναι το ζητούμενο και αυτό ακριβώς έμεινε στο απειρόβλητο εχθές από τη συζήτηση, γιατί και η υπόλοιπη αντιπολίτευση επί της ουσίας εκτόξευσε άσφαιρα πειρά. Επικεντρώνεται από εκεί και ζήτημα στις ευθύνες, στις υπαρκτές ευθύνες, εμείς το λέμε και το τονίζουμε, το οποίο έχει σημερινή κυβέρνηση για τις παρακολουθήσεις. Όμως το θέμα δεν αρχίζει και τελειώνει με τη σημερινή διακυβέρνηση. Έχει και προϊστορία, έχει και άλλες περιπτώσεις και βεβαίως είναι και ένα φαινόμενο το οποίο το παρακολουθούμε στην Ευρώπη που εκτελήσεται το τελευταίο χρονικό διάστημα με ευρύτερα δίκτυα παρακολουθήσεων που υπάρχουν εκεί, αλλά και στον υπόλοιπο κόσμο. Πολύ δε περισσότερο όταν οι ανταγωνισμοί ανάμεσα στα μεγάλα εμπεριαλιστικά κέντρα έχουν οδηγήσει σε ένα πόλεμο και οι μυστικές υπηρεσίες δρούν ανεξέλεκτα, ιδιαίτερα η Αμερικάνικη μυστική υπηρεσία και στη χώρα μας που και χθες αναδείχθηκε αυτό. Δύο πράγματα θέλω να ρωτήσω, κύριε Καραθανασόπουλε. Το ένα είναι, εσείς πιστεύετε ότι πρέπει να έχουμε μυστική υπηρεσία, μυστικές υπηρεσίες, ΕΥΠ, δεν ξέρω πώς θα τη βαφτίσουμε, αλλά να περιοριστεί? Δηλαδή, προσπαθώ να καταλάβω η προσέγγιση ποια είναι. Την καταργούμε εντελώς ή μπαίνουμε σε μια λογική να την οριοθετήσουμε με πολύ αυστηρότερο τρόπο από ό,τι σήμερα? Προσέξτε, δεν πρέπει να σταθούμε στο δέντρο. Το δέντρο είναι η μυστική υπηρεσία πληροφοριών, η οποία δράσει τι σύστημα? Δράσει ένα σύστημα που η πραγματική του αποστολή και του αστικού κράτους και τα συμφέροντα τα οποία υπηρετεί είναι ξένα και εχθρικά προς τα λαϊκά συμφέροντα, προς τα δικαιώματα των εργαζόμενων και του λαού. Από αυτή λοιπόν την άποψη, οποιαδήποτε υπηρεσία και αν διαμορφωθεί στα πλαίσια αυτού του συστήματος θα έχει αυτά τα χαρακτηριστικά. Άρα λοιπόν δεν πρέπει να βλέπουμε μόνο το δέντρο, αλλά άρα και το δεν θέλουμε να έχουμε μυστικές υπηρεσίες. Αυτό το οποίο χρειάζεται αυτή τη στιγμή, εμείς λέμε, είναι ότι ο ίδιος ο λαός με την πάλη του μπορεί να προστατεύσει τα δημοκρατικά του δικαιώματα. Μάλιστα. Και να προστασία των δημοκρατικών δικαιωμάτων σημαίνει και πάλι για συνολικότερες ρήξεις και ανατροπές. Δεν θεωρούμε δηλαδή ότι μέσα από ορισμένα μέτρα διαφάνειας δημοκρατικού εντός αγωγικών ελέγχου μπορεί να αλλάξει ο ρόλος, να ακυρωθεί επί της ουσίας ο αντιδραστικός χαρακτήρας των μυστικών υπηρεσιών, των διαφόρων υπηρεσιών και παρακρατικών οργανισμών που λειτουργούν στη χώρα μας και όχι μόνο. Τελευταία ερώτηση, κύριε Καραθανασόπουλε. Έχει να κάνει με το πολιτικό σας συμπέρασμα για το πού πάμε? Βλέπετε εκλογές? Πιστεύετε ότι ο Πρωθυπουργός θα προσπαθήσει να ανατρέψει το κλίμα που δημιουργείται μέσω της ΔΕΘ κάποιων παροχών και να το τρενάρει μέχρι την άνοιξη? Ποια είναι η εκτίμηση που κάνει το Κομμουνιστικό Κόμμα? Κοιτάξτε, η εκτίμηση η οποία κάνουμε
είναι ότι και με αφορμή το πραγματικό γεγονός της παρακολούθησης του κυρίου Ανδρουλάκη, γίνεται μια προσπάθεια να αξιοποιηθεί με πολλαπλές στοχεύσεις. Και οι στοχεύσεις αυτές σχετίζονται και με την αναδιαμόρφωση σε πιο αντιδραστικό επίπεδο του πολιτικού σκηνικού στη χώρα μας, σε μια προσπάθεια να διαμορφωθούν νέες δυνατότητες κυβερνήσεων συνεργασιών, εγκλωβισμού της λαϊκής δυσαρέσκειας και σε μια διαπάλη αναδιανομής των τεράστιων κονδυλίων του Ευρωπαϊκού Ταμείου Ανάκαμψης αλλά και του ΝΕΟΕΣΠΑ ανάμεσα σε διαφορετικά επιχειρηματικά συμφέροντα. Δεν μου δώσατε την εκτίμησή σας για το αν είναι κοντά ή μακριά εκλογές. Τώρα, οι εκλογές, κοιτάξτε, θα γίνουν. Το διάστημα μέχρι να λήξει η θητεία νομικά της Βουλής είναι πολύ μικρό. Από αυτή την άποψη εμείς εκτιμούμε ότι οποιαδήποτε στιγμή μπορεί να γίνουν και πολύ δε περισσότερο αν συνεχιστεί αυτή η θριαλίδα των αποκαλύψεων και έχουν και συνέχεια. Δεν μπορεί να αποκτήσει οτιδήποτε. Με την κάλπη παραπόδα δηλαδή. Το ζητούμενο λοιπόν δεν είναι το πότε θα γίνει για το λαό οι εκλογές, αλλά επειδή αυτό το διάστημα είναι πολύ δύσκολο, ο χειμώνας είναι πολύ βαρύς για τα λαϊκά στρώματα, πρέπει ταυτόχρονα να οργανώσει και την πάλη του για να μπορέσει και να προστατεύσει τα δικαιώματα και τη ζωή του, αλλά και ταυτόχρονα να διαμορφώσει προϋποθέσεις ουσιαστικών ανατροπών και μέσα από την εκλογική διαδικασία διαμορφώνεται μια πολύ ισχυρή λαϊκή αντιπολίτευση για την επόμενη μέρα και σιροπίδες στο ΚΚΕ. Ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα, κύριε Καραμανσόπουλο. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλημέρα μου, να είστε καλά. Καλημέρα, γεια σας.